τον κύριο Χρήστο Φλόρο, τον καθηγητή. Θα καλημερίσω από το ΕΛΜΕΠΑ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση αυτή. Δώστε μας τα δεδομένα τα οποία δείχνει αυτή η έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ, κύριε Φλόρο. Καταρχήν, επιτρέψτε να πω ότι εχθές ήταν μια πολύ σπουδαία εκδήλωση πάνω στην υγειονομική κρίση του COVID και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που οργάνωσε με επιτυχία η Περιφέρεια Κρήτης, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε συνεργασία με εμάς, με το Ελληνικό Μεσαϊκό Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της GSEV. Εμείς, όπως είπατε, πολύ καλά παρουσίασαμε την έρευνα που κάνει το εργαστήριό μας και αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID στην Κρήτη. Η έρευνα στοχεύει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης και σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και είναι σε εξέλιξη και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε γιατί η πανδημία συνεχίζει, το πρόβλημα της πανδημίας και ο κορονοϊός και πλέον εμείς θέλουμε να έχουμε όσο περισσότερα δεδομένα μπορούμε έτσι ώστε να προτείνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Στη μετά COVID εποχή θέλουμε επιχειρήσεις Κρήτης να είναι βιώσιμες, κερδοφόρες και να μπορούν να αναπτυχθούν έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στη νέα εποχή. Άρα τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι λειτουργίες των επιχειρήσεων επηρεάστηκαν από την οικονομική ύφεση λόγω του κορονοϊού. Mm-hmm. Βλέπουμε μια σημαντική ύφεση στα οικονομικά στοιχεία προφανώς το 2020 σε σχέση με το 2019 και βλέπουμε και μια προσπάθεια ανάκαμψης στο 2021. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν και όλα τα στοιχεία του 2021 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια προσπάθεια ανάκαμψης και λέμε ότι οι επιχειρήσεις άντεξαν με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Με λίγα λόγια, τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης ήταν σημαντικά, συνέβαλαν στη διατήρησή τους και φαίνεται πλέον ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά ώστε να καλύψουν πλήρως τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν σε εμάς ότι χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση τουλάχιστον 2 έτη. Και να θυμίσω και από πολύ καλά που σας άκουσα και πριν και είπατε ότι πλέον η έρευνα αυτή είναι σημαντική γιατί θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, με λίγα λόγια ανατιμής προϊόντων, πληθωριστικές πιέσεις και προφανώς ενεργειακή κρίση. Ενέργεια, όλα αυτά ακριβώς, καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Στην επόμενη περίοδο και θεωρώ ότι στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα τα οποία στόχο έχουν να παραδοθούν στην περιφέρεια Κρήτης και να πάρθουν μέτρα προς όφελος των επιχειρήσεων, στήριξη των επιχειρήσεων. Καλά, φαντάζομαι ότι το γενικό πλαίσιο και οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης ότι έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, αλλά όταν εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά ότι αυτό το οποίο καταγράφει ο κόσμος, καταγράφει η αγορά ή οι επιχειρηματίες, ως επιτοπλίστων οι επιχειρηματίες, κύριε Φλόρο, με ένα ναι ή με ένα όχι για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή έχουν τον πρώτο λόγο στην έρευνά μας και σε απαντήσεις που μας δίνουν αλλά και σε σχόλια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, όμως εμείς ως επιστημονική ομάδα καταγράφουμε και τα οικονομικά στοιχεία, τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και επίσης προφανώς μας ενδιαφέρει και η παγκόσμια οικονομία και το οικονομικό κλίμα. Ωραία. Όταν λοιπόν λένε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν είναι αρκετά, λένε, συμπληρώνουν, προτείνουν τι κατά τη γνώμη τους θα ήταν αυτό που θα μπορούσε αυτή την ώρα να βοηθήσει περισσότερο. Θέλουν να συνεχίσουν τα μέτρα για την επόμενη διετία και υποστηρίζουν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, θέλετε να πείτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέσα από το διάλογο έτσι να γίνουμε πιο κατανοητοί. Επωφελήθηκαν οι επιχειρήσεις, γι' αυτό βλέπουμε και ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Το έχουμε ξαναπεί εξάλλου και δεν είναι και έκπληξη όλο αυτό. Οι επιχειρήσεις όμως επιθυμούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο μέσω επενδύσεων. Θέλουν περισσότερα μέτρα προς την ψηφιακή οικονομία, τις ψηφιακές υπηρεσίες. Θέλουν να συνδέσουν, να συνδεθούν με την ψηφιακή μετάβαση. Και επιπλέον θεωρούν ότι θέλουν να κρατήσουν το προσωπικό τους, να παραμείνει, αλλά ακόμα και να αυξηθεί, έτσι, και δίνουν έμφαση τόσο στα προγράμματα ΕΣΠΑ όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα έχουν αντιληφθεί το νέο περιβάλλον και θέλουν τα μέτρα να είναι στοχευμένα προς αυτή την κατεύθυνση που θα τους βοηθήσουν να είναι πιο βιώσιμες και να αναπτυχθούν παράλληλα.
Αυτό το ιδιαιτήρηση προσωπικού νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντικό και είναι το πιο σημαντικό έτσι, διότι διατηρώντας μια θέση εργασίας αυτόματα βλέπεις πως ανακυκλώνεις αυτή την οικονομία, διατηρείς τη θέση εργασίας, στηρίζεις ένα νοικοκυριό, το πας λίγο παρακάτω, είναι αυτό το δούνε και λαβήνε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Προς το παρόν, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το 85% των επιχειρήσεων της Κρήτης που συμμετέχουν στην έρευνα θεωρούν ότι το προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει είτε ακόμα να αυξηθεί. Τώρα, εμείς ως επιστημονική ομάδα, σας είπα ότι κάνουμε και άλλες αναλύσεις, γιατί θέλουμε όλο το πλαίσιο. Δώστε μας αυτά τα ποσοστά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το 85% επιθυμεί το προσωπικό να παραμείνει το ίδιο ή να αυξηθεί. Να αυξηθεί στη μετά-COVID εποχή, μιλάμε έτσι. Ναι, ναι. Πλέον υπάρχουν τα μέτρα στήριξη και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βλέπουμε το εξής. Καταρχήν, αντιλαμβανόμαστε όλοι το ρόλο των τραπεζών. Με οικονομική ενίσχυση, με έμπρακτη θα λέγα οικονομική ενίσχυση από τις τράπεζες, θα αυξηθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα μπορέσουν να επανέλθουν πιο γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σε αυτό θα συμβάλλει το Ταμείο Ανάκαμψης με δανειοδότηση από το Ελλάδα 2.0 για υλοποίηση σχεδίων που αφορούν πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί και οι τράπεζες που πλέον έχουν ικανοποιητική κεφαλαϊκή επάρκεια και ρευστότητα πρέπει να δώσουν ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις το γνωρίζουν αυτό, θέλουν χρηματοδοτικά εργαλεία και τι θέλουν, δεν θέλουμε, βασικά αυτό που δεν θέλουμε είναι να δημιουργηθούν νέα χρέη στις επιχειρήσεις. Θέλουμε να τις στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που βλέπουμε εμείς, άρα κινούμαστε και προς αυτή την ανάλυση της στήριξης από τις τράπεζες. Το άλλο που βλέπουμε είναι, κάναμε το εξής σαν εργαστήριο, είδαμε και το ρόλο της φορολογίας. Για παράδειγμα, μείωση ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα το αναλύουμε αυτό, υπόθηκε το τελευταίο καιρό και βλέπουμε ότι η φορολογία είναι κλειδί στις ανατιμήσεις των προϊόντων και θα βοηθήσει την ανάπτυξη περαιτέρω των επιχειρήσεων. Άρα, με δεδομένο ότι πλέον βλέπουμε υψηλά κόστη των πρώτων υλών λόγω των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, την ενεργειακή κρίση και προφανώς την αύξηση πληθωρισμού, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και νέα φορολογικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών, άρα και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο υψηλός συντελεστής 24% θα μπορεί να μειωθεί γύρω στο 15% για το διάστημα της πανδημίας, ώστε να απορροφηθούν οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ένα πλεονέκτημα αυτό για τις επιχειρήσεις, γιατί είναι ξεκάθαρο, το λέει και η βιβλιογραφία, το βλέπουμε και επιστημονικά, ότι χαμηλοί φόροι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην οικονομία και προφανώς μπορούν να ενισχύσουν την... Μα και γνώσεις οικονομικές να μην έχεις, το καταλαβαίνεις αυτό, ναι. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, δηλαδή μέσα στην κοινή λογική βρίσκεται αυτό, κύριε Φλόρο, για όλους εμάς που δεν έχουμε εκείνες οικονομικές γνώσεις που έχετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως το κόστος παραγωγής, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Μάλιστα, γι' αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι μιας που έκανα την αναφορά, να πω ότι έγινε και μια συνάντηση και πάλι μεταξύ της ΠΕΔ με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπόθηκε ότι όλο αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξει κάπου και να φτάσει ο κάθε επιχειρηματίας, ο παραγωγός, κόστος παραγωγής, αγροτικά προϊόντα, ακρίβεια και ό,τι ανέφερα εγώ και είπατε εσείς πριν από λίγο, να φτάσεις, ρε παιδί μου, και να πιεις και λίγο νερό από την πηγή και να μην βγάζεις συνεχώς χρήματα μέσα από την τσέπη του σακακιού σου, αλλά να αφήνεις και ο κάτι. Ο κόστος παραγωγής είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, όπως θα μας απασχολήσει και η φορολογία άμεσα, θα το δείτε αυτό. Θεωρούμε ότι οι φορολογικές περικοπές βοηθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το συνδέω με αυτό που είπατε πριν για το προσωπικό. Χαμηλή ανεργία είναι το κλειδί για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι βασική παράμετρος για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Οπότε και σε αυτή την ανάλυση που κάναμε με κάποιες προσομοιώσεις, είδαμε ότι αν ο υψηλός συντελεστής 24% είναι γύρω στο 15%, θα βοηθήσει και αυτό. Προσπαθούμε να, σας ξαναλέω, προσπαθούμε να δώσουμε μέτρα στήριξης, νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεις, όχι μόνο για να επιβιώσουν στην πανδημία, αλλά επίσης και να αναπτυχθούν στη μετά-COVID εποχή. Και αυτό είναι σημαντικό και το βλέπουμε κιόλας ξεκάθαρο. Οι επιχειρήσεις Κρήτης, για παράδειγμα στην έρευνά μας, επιθυμούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο μέσω επενδύσεων σε σχέση με την ψηφιακή οικονομία και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
η σύνδεσή τους με την ψηφιακή μετάβαση είναι πολύ σημαντική και εκεί πρέπει να δούμε στοχευμένα μέτρα και ένα κλάδο αν θέλετε, έτσι, είναι πολύ σημαντικό ώστε να μιλάμε για ανάπτυξη των επιχειρήσεων, βιωσιμότητα στη μετά-COVID εποχή. Νομίζω στο επόμενο εξάμηνο μαζί με όλα τα νέα δεδομένα θα έχουμε ένα πλήρη πλαίσιο όπως είπατε για να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις στην περιφέρεια Κρήτης η οποία μας στηρίζει και την ευχαριστούμε έτσι ώστε και εμείς ως επιστήμονες μαζί με τους φορείς, γιατί θεωρώ ότι η συνεργασία είναι από κοινού, θα υπάρξει μια σημαντική συνεργασία και υπάρχει και αυτό φάνηκε και χθες στην εκδήλωση, να προτείνουμε λύσεις προς όφελος των επιχειρήσεων της Κρήτης, οι οποίες πρέπει να είναι κερδοφέρες, βιώσιμες και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο στην επόμενη διετία, που είναι πολύ σημαντική περίοδος. Το βλέπουμε στην έρευνά μας αυτό. Κύριε Φλόρο, το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά έρχονται τα οποία μας λέτε μέσα από τις ίδιες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Σαφέστατα το επιχειρήν έχει να κάνει και συνδέεται άμεσα με τον οικογενειακό προϋπολογισμό του κάθε ενός από εμάς. Έτσι λοιπόν όλα αυτά ναι, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει αφού είναι προτάσεις του ίδιου του κόσμου να τα δει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο η περιφέρεια, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μηνύματα τα οποία του δίδετε εσείς πλέον ως επιστημονική φορείς για να μπορέσει και με δεδομένη την εκτίμηση έτσι, που σας έχει και τις προσπάθειες που κάνει για εσάς έτσι ώστε να μπορέσει να το πάει λίγο παρακάτω. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, βεβαίως, την ταπεινή πλευρά. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και θέλουμε προφανώς και επιχειρήσεις σύγχρονες, επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν επενδύσεις σε καινοτομίες, σε καινοτόμα προϊόντα, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους και να ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις στο μέλλον. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν θέλουμε απλά να δίνουμε μέτρα, και αυτό τονίστηκε χθες. Τα μέτρα είναι σημαντικά, θέλουμε να ενισχυθούν, αλλά θέλουμε και σε μετά-COVID εποχή επιχειρήσεις της Κρήτης οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό και εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και όλοι μαζί νομίζω στο επόμενο εξάμεινο είναι σημαντικό να έχουμε και το νέο πλαίσιο, να προτείνουμε τις λύσεις. Το 22 φαίνεται πολύ καλύτερο από το 20 και το 21 όπως σας είπα υπάρχει μια προσπάθεια ανάκαμψης, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό μόνο, να δούμε και την επόμενη διετία, τριετία ίσως. Έτσι. Λοιπόν κύριε καθηγητά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.